Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δικαιώματά σου, ο πάλεμενε
τεκμίων των πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας. Παραβάσι εντολή δε πάλι με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφθη. Εις το καθομείο συνεπανάγαγε το αρχαίον τάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Κτήρισον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σοι ευφραχνία. Ποθινή πατρίδα παράσκουμη, παραδείσου πάλιν ποιον πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ανάψον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο. Όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψου συνοσποστήρες. Τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον, τα ρωρών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον. Αρκιτεκούσα εις πάντων σωτηρία. Δίσκενος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρία. Θεία σου ευρημέν παράδεισο, Θεωτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Τον αυτάσει στην μακαρία ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε. Στην καταπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
εσύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδει και τάσο δυναγρύσας των πεπαιδημένων αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα να πάσω. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπεραναπαύσεως των ψυχών, των ευκλαιώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων, επί των επάλξεων της βασιλίδος των πόλεων, τελευταίων αυτής προμάχων, Κωνσταντίνου του Αημνίστου ημών βασιλέως και αυτοκράτορος του Παλαιολόγου και των συναυτό Ελλήνων τε και ξένων χριστιανών έτι δε και των εν τη αυτή πόλη και των απανταχού της ελληνικής γης εν της χρόνης τη δουλείας του γένους ημών σφαγιαστέντων και μαρτυρικός θανόντων υπέρ της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως και της ενδόξου ελληνικής πατρίδος πατέρων ημών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιών τε και ακούσιων. Όπως Κυρίος ο Θεός ημών τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεση των εαυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, το εν ανθρωπίσας δι' ημάς και αποθανών εν το σταυρό, ο κατελθών εν το άδει και των θάνατων σκυλεύσας, ο αναστάς εκ νεκρών και ζωήν ημίν χαρισάμενος, ο εν δόξη αναλυφθείς εις τους ουρανούς και υπέρ της σωτηρίας ημών εν την χάνων, ο μέλλον πάλιν ελθύν εν δόξη να κρίνεις νεκρούστε και ζώντας. Αυτός Κύριε ο Σωτήρ και η ελπίς ημών, ότι ζωής και του θανάτου κυριεύων, όν τι εν ανθρωπίσει και το πάθη σου λύτρωσιν ημίν δωρησάμενος, και διδάγματα σωτήρια δούς, ότι η αή τη θυσία η νίκη έπεται και το σταυρό η ανάσταση ακολουθεί, επάκουσον ημών δεωμένων της εις ισχύος και της εις φιλανθρωπίας. Ισχύος μεν είναι το έθνος ημών διαφυλάτων από νίκης εις νίκην οδηγής και από δόξης εις δόξαν ανάγης. Φιλανθρωπίας δε είναι τας ψυχάς των υπέρ της ιεράς ημών πίστεως και της ενδόξου πατρίδος ευκλαιώς αγωνισαμένων και ενδόξος πεσόντων τελευταίων προμάχων της βασιλίδος των πόλεων Κωνσταντίνου του πιστού βασιλέως και αυτοκράτορος των Ελλήνων και των συναυτό εν τη χωρία των εκλεκτών σου κατατάξεις. Ως περ εν τη γη την φάλαγγα των επιλέκτων απετέλεσαν, ούτω και εν το ουρανό στρατιά αγίων μαρτύρων συγκροτήτωσαν, και ως περ παρανθρώπης τίμη η γεγόνασιν ούτω παρασύ το Θεό Άγιοι έστωσαν. Τον γάρ αγώνα των καλών ηγονίσαντο και των δρόμων οι γενναίοι αθλητέ νικηφόρος ετέλεσαν. Απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέφανον. Ημίν δε ο Θεός δόρισε της θυσίας αυτών αείμνημον έβην, την δε ανδρίαν αυτών και μιμήστε. Το γάρ εκείνον θανάτο ημίς ελεύθερη ζώμεν, και η της τελευτής αυτών ημέρα, της νυν ημών πατρίδος ημέρα γενέθλιος γέγονεν. Εν τη χειρί σου Κύριε ημών η ζωή και ο θάνατος των δε ατόμων των τελαών σε εισμεν ημών την Ανάστασιν και την ζωήν διόπερ και εσύ ευγνωμόνος την δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομεν
Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι. Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία ενέχουν, ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου Τετραημέρου φίλου αυτού Λαζάρου και πάντων των Αγίων, τας ψυχάς των ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων επί των επάρξεων της βασιλίδος των πόλεων, τελευταίων αυτής προμάχων και πάντων των απανταχού της ελληνικής γης, υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών εν πολέμω θυσιασθέντων, ή μαρτυρικό σφαγιασθέντων, ή εν διωγμό και ταλαιπωρίες προς αυτών μεταστάντων Ελλήνων και ξένων χριστιανών, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, και με τα δικαίων συναριθμίσε. Ημάς δε και το έθνος ημών ελεήσε και διαφυλάξε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κωνσταντίνου του αημνήστου βασιλέως και αυτοκράτορος του παλαιολόγου και των συναυτό ευκλέως αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, πατέρων ημών επί των επάρξεων της βασιλίδος των πόλεων, αιωνία η μνήμη. Την άλωσιν της βασιλίδος των πόλεων και των εν της μετέπειτα χρόνης της ζωφεράς δουλείας του γένους ημών, υπέρ της ημών πίστεως και της πατρίδος θανάτω μαρτυρικό τελειοθέντων, πατέρων και αδερφών ημών, αιωνία η μνήμη. Πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ορ Δεσπότη
Σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωποι αρχών, κύριοι νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε Πρίτανη, κύριε Πρόεδρε του ΑΤΕΗ, κυρίες και κύριοι. Από τις τραγικότερες επετείους του γένους μας είναι η 29η Μαΐου 1453, η επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, προς την οποία με ιδιαίτερη ευλάβεια στρέφεται η σκέψη μας απόψε. Είναι η επέτειος που συμβολίζει το Γολγοθά του έθνους, η ημέρα κατά την οποία εάλλω η πόλης έσβησεν ο οφθαλμός της οικουμένης, η Ρωμανία Πάρθεν.
πέρασαν 553 χρόνια από τότε που η πόλη του Κωνσταντίνου μετεβλήθη σε αληθινή κόλαση, που μέσα σε λίγες ώρες έγινε πεδίο αφανισμού και όλα χάθηκαν. Εκκλησία και βασιλεία και πολιτεία και αρχόντων αξία και μοναστήρια και κοιμήλια και ελευθερία και δόξα του Γένου Σιμών και πάντα ημών τα καλά. Τότε που έσβησε η κοινή των Ελλήνων εστία, η διατριβή των μουσών, η της επιστήμης απάσης διδάσκαλος, η των πόλεων βασιλής κατά των ανδρόλικων κάλιστων, και το ελληνικό έθνος εισήλθε στην κρισιμότερη περίοδο της ιστορίας του. Όμως, στην ψυχή του έθνους η άλωσης ουδέποτε έγινε αποδεκτή ως οριστικό και αμετάκλητο ιστορικό γεγονός, γιατί η Κωνσταντινούπολης είχε αποβεί ιδέα και στη φύση της ιδέας ανήκει το αθάνατον και το απρόσιτο. Ο ελληνισμός μετά την άλωση και κατά τη μακρά περίοδο της τουρκοκρατίας διατήρησε αδιάσπαστη την ιστορική του συνέχεια, γιατί την τροφοδοτούσε και τη ζωογονούσε όχι μόνο το μυστικό λύτρο της θυσίας του αυτοκράτορα και των τελευταίων προμάχων της πόλεως, αλλά προπάντων η Εκκλησία, αυτή η σωτήρια κυβωτός του έθνους, καθώς επίσης και όλα εκείνα τα γνωστά αναστάσιμα προανακρούσματα στα οποία κατέληγαν όλοι οι θρήνοι και οι θρύλοι της αλώσεως, πως πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θάνε. Δημιούργημα της αδιάψευστης συνολικής εμπειρίας του λαού μας, η πυκνή σε νοήματα ποιητική αυτή έκφρασης υπήρξε πηγή ανανεωτικών οραματισμών και φάρος ελπίδων ελευθερίας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Για τη διαχείριο σχολή λαού αποτελεί μακρά παράδοση η απότηση φόρου τιμή στην επέτειο της αλώσεως. Γι' αυτό και κάθε χρόνο την ημέρα αυτή επιτελούμε στο χώρο αυτό το μνημόσυνο των ευχλεώς αγωνισεμένων και ενδόξως πεσόντων επί των επάξεων της πόλεως υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως και της ελληνικής πατρίδος. Και τούτο γιατί η ιστορική μνήμη και η συντήρησή της πρέπει να παραμένει μόνιμο χαρακτηριστικό του γένους μας και επαιτίους όπως η σημερινή πρέπει να τις ατενίζουμε με αιώνιο σεβασμό. Η σημερινή επαιτειακή εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερη λαμπρότητα από την παρουσία του Σεπτού Προκαθημένου της τοπικής εκκλησίας μας, Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος με προθυμία απεδέχθη την πρόσκλησή μας, όχι μόνο για να τελέσει την επιμνημόσυνη δέηση, αλλά και για να πραγματοποιήσει επίκαιρη ομιλία, το θέμα της οποίας είναι «Τα δακρυσμένα σφούγγιξε τα μάτια ρωμιοσύνη, πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας θάνε». Βεβαρημένος ο Σεβασμιότατος με πλήστες όσες υποχρεώσεις και με τα συνοδικά του καθήκοντα, αποδεικνύεται ακαταπώνητος και πάντοτε πρόθυμος να δίδει λόγον παντί το ετούντι. Έμπειρος ερμηνευτής του Ευαγγελικού Λόγου, βαθύς γνώστης της ανθρωπίνης καρδίας, ομιλεί με τρόπον σαφή και καταληπτών, με σκοπό να ωφελήσει τους ακροατάς του και να δημιουργήσει αισθήματα πίστεως και αγάπης και φιλοπατρίας και πάσης εν γένει αρετής. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοικητικής Σχολής υποβάλλω ευλαβώς εν θέρμους ευχαριστίας. Ευχαριστούμε επίσης το χωράρχη κύριο Αριστίδη Μπουχάγια και τα μέλη της χοροδίας του για την συμμετοχή τους με τους ύμνους τους οποίους έψαλαν και όλους εσάς οι οποίοι τιμάτε με την παρουσία σας τη μεγάλη όσο και τραγική σημερινή επέτειο. Σεβασμιότατε, παρακαλώ ευλαβώς να προσέλθετε στο βήμα και να λάβετε το λόγο. Άγιοι Πατέρες, εντιμότατοι Άρχοντες, αδελφοί μου αγαπητοί, με πολλή συγκίνηση ευρίσκομαι σε αυτό το βήμα της ιστορικής διακηδίου σχολής λαού και ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής μου τον κύριο Πρόεδρο, ο οποίος με πολλή ευγένεια με κάλεσε για να μιλήσω στην σημερινή ωραία εκδήλωσή μας. Είναι όντως χρέος μας ιερό και καθήκον Άγιο
Να κλείνω με γόνη τιμής και ευγνωμοσύνης μπροστά σε όλους εκείνους που ευκλαιώς αγωνίστηκαν και ηρωικώς έπεσαν για την πίστη και την πατρίδα. Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για το γένος μας. Είναι η μέρα που έπεσε η βασιλεύουσα των πόλεων, η Κωνσταντινούπολης, η πόλη των ονείρων μας. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την ευγενή αυτή πρόσκληση για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι από τα πλέον γνωστά βεβαίως, αλλά και από τα πλέον πονεμένα. Να μιλήσουμε για μνήμες και δόξες, για δάκρυα και στεναγμούς, για τις δάφνες που στεφάνωσαν τους καλλινίκους μάρτυρας και προασπιστάς της βασιλευούσης των πόλεων, της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινουπόλεως. Χθες σε μια άλλη ωραία εκδήλωση που είχαν διοργανώσει ο Φάρος των Ποντίων της Πάτρας στο ΑΤΕΗ Πατρών, μας δόθηκε η ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα μέσα πάλι σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα. Και σήμερα θα πούμε περισσότερα, ατενίζοντες κατά χρέος στη μνήμη εκείνων οι οποίοι θυσιάστηκαν για μας. Βλέπετε, αδελφοί μου, όσες λέξεις κι αν χρησιμοποιήσει κανείς για την πολύκλαυστη κυρά του Βοσπόρου, είναι λίγες για να χαρακτηρίσει το μεγαλείο της και τη λαμπρότητά της, την ομορφιά της στη φυσική και το κάλος της στο πνευματικό. Όμως και το μαρτύριό της κατ' εκείνη την αποφράδα ημέρα, την 29η Μαΐου του 1453, όταν σπαθιά φωνιάδων άστραψαν και έπεσαν από τα χέρια σβησμένα τα γιοκέρια στη ματωμένη γη. Η σκέψη των Πανελλήνων στρέφεται αυτές τις μέρες στην πόλη τη Τρανή και τη Μεγάλη, που επί 1128 χρόνια από την ίδρυσή της στάθηκε το προπύργιο του χριστιανισμού, που πολιορκήθηκε πάνω από 25 φορές από διαφόρους εχθρούς, που διέδωσε το φως του πολιτισμού σ' Ανατολή και Δύση. Ζούμε με την καρδιά γεμάτη πόνο σ' όλες τις λεπτομέρειες τη μεγάλη συμφορά που πλήγωσε όχι μόνο τον ελληνισμό, και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε πλήρως, αλλά ολόκληρο τον κόσμο με συνέπειες ανεπανόρθωτες, τις οποίες πλήρωσε, πληρώνει και θα συνεχίσει να πληρώνει στη συνέχεια ο κόσμος. Ίσως ο τίτλος της ομιλίας μου είναι προκλητικός, είναι όμως αληθινός. Δεν προέρχεται από έναν συναισθηματισμό ο οποίος φυσικόν είναι να υπάρχει και μάλιστα έντονος, αλλά εκφράζει την ουσία του δράματος και την αλήθεια, η οποία είναι ότι το γένος μας πόνεσε, έκλαψε, θρύνησε και στέναξε, γιατί χανόταν το φως, ο πολιτισμός, η αξιοπρέπεια, η γνώση εκείνη την ημέρα. Θρύνος, κλαφθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη, θλίψης απαραμύθιτος έπεσεν τις Ρωμαίης, εχάσασι το σπίτι τους, την πόλη την Αγία. Η πόλη σε άλλο, τρομερή στο ακουσμά της κραυγή, σχίζει τον αγέρα, διαπερνά το κορμί, το παγώνει και το παραλύει. Η πιο φρικιαστική κραυγή που ακούστηκε ποτέ για καταστροφή πόλεως. Μια κραυγή που σημαίνει το γκρέμισμα μιας χιλιόχρονης πορείας δόξας και τιμής. Γέμισε θρύνους η τουρκεμένη βασιλεύουσα πια, θρύνους γοερούς βγαλμένους από τα φιλοκάρδια του λαού, που στα κατάβαθα πονεί και οδύρεται για το κακό που τον βρήκε. Θρυνούν μικροί και μεγάλοι, άρχοντες και γραμματισμένοι, λόγοι και αγράμματοι, κλήρος και λαός. Ανάμεσα όμως αυτούς που πόνεσαν βαθιά για το φρικτό κατάντημα της μυριοδόξας της αρχόντισσας ήταν και ο Ματθαίος Καμαριώτης, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη γύρω στο 1400 μετά Χριστόν από πατέρα ιερέα,
ο οποίος δίδαξε το παιδί του την αληθινή πίστη στο Θεό και την αγάπη στην πατρίδα. Μικρός ακόμα πήγε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον ιερέα πατέρα του, τη μάνα του και τα αδέλφια του, και όπως ήταν έξυπνος διέπρεψε και έδωσε τις γνώσεις του, τις φιλοσοφικές και θεολογικές, σε πλήστους όσους μαθητάς, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Γεώργιος Σχολάριος, ο πρώτος μετά την άλωση Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως με το όνομα Γενάδιος. Ο Καμαριώτης θρύνησε ως ολίγη τη μεγάλη αυτή δυστυχία που βρήκε το γένος. Στη μεγάλη σφαγή έχασε τον πατέρα του, τη μάνα του, την αδελφή του, τρία παιδιά του αδελφού του και άλλα προσφυλή πρόσωπα, και γι' αυτό με καρδιάς παράσουσα θρυνεί, και ο θρύνος του αρχίζει παράξενα: «Ου θρυνήσω μου τον πατέρα». Αλλά γιατί αρχίζει έτσι αυτός ο θρύνος, ενώ παρακάτω δακρύει και κλαίει? Για να δηλώσει ότι είναι μακάριος πια ο πατέρας του που σκοτώθηκε και δεν έπεσε στον βαρβάρον τα χέρια, ώστε να ζήσει ως γράφει στη συνέχεια ατίμος και δυστυχώς. Διότι οι χριστιανών πόλεις ήδη ισχύρας των ασεβών, και ουκ έτη μεγάλη επαγαθής, αλλά μεγίστη εν συμφορές, όσο λαμπροτέρα ειν, το σούτον ειν αθλία καθέστηκεν, ουδέν αυτής μακαριότερον πρότερον, ουδέν αυτής ελεηνότερον νυν. Οι ναοί θείοι κατεσκάφησαν, τα θυσιαστήρια βεβεβήλωτε, κατεπατήθητα ιερά, το γύρας καταπεφρώνητε, η νεότης διέφθαρτε, εγυναίκες εν ατιμία, τα πάντα εν απολία, εν ατιμία τα τίμια, ο βοηθήσων ουδής, πάντες ημών τα συμφοράς ελεούντες οδύρονται, ου δίναντε παραμυθίσεστε ουδείς, επιχαίρουσιν οι βάρβαροι εν τη απολία ημών, τρυφήν ποιούνται τα σημών συμφοράς, εγκαυχόνται τη εαυτόν ασεβία, τη ημετέρας ευσεβίας κατεξανίστανται, εν υβρίζουσιν ημών τη εμνής, το του Θεού δια την ημών κακίαν όνομα βλασφημείται. Αυτό κρατήστε το, γιατί παρακάτω θα δούμε τι λέγει ο Γενάδιος για αυτή την καταστροφή. Αλλαλάζουσιν κατά της ημετέρας θρησκείας, το της ερημόσεως βδέλυγμα καθοράτε, την πόλην ημών ο βάρβαρος κατεστρέψατο, ημάστε εξυνδραποδίσατο, και πάντα διέθηκε τα δυνότατα, δια ταύτα και οδύρωμε και δακρύω, και των δακρύων που πάυσομαι. Αυτά μας λέγει ο προαναφερθής αυτόπτης μάρτης της συμφοράς, η οποία είχε αρχίσει από παλιότερα, όταν από τη Δύση το 1204 οι Φράγκοι ελθόντες εις την πόλην κατέστρεψαν και λαϊλάτισαν, και στα σημάδια τους απάνω πάτησαν οι βάρβαροι, όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Παλαμάς. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γι' αυτό ακούσατε παρακαλώ τον λόγο τον ποιητικό του Παλαμά, επειδή ίσως μείνει καλύτερα στο μυαλό μας. Σε χρόνια περασμένα, στον παλιό καιρό, Φράγκοι πατούν την πόλη την απάτητη, και στο σταυρό επάνω που κρατούσανε και δείχναν με καμάρι, μα σταυρώσανε. Ύστερα ήρθε ο Τούρκος στα σημάδια του. Πρώτα το δρόμο ο Φράγκος του τον έδειξε. Βάστα καημένη πόλη, βάστα Ανατολή, τη φλόγα, το μαχαίρι, την ατίμωση. Εγίναν μαύρη στάχτη τα παλάτια σου και κόκκινα ποτάμια τα σοκάκια σου, και μακελιό και στάβλος η Αγία Σοφιά. Από τις αρχές του 1449, που άφησε την Πελοπόννησο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για να περιβληθεί το στέμα του αυτοκράτορα των Ρωμιών, είχε κατανοήσει ότι οι καιροί ήταν εξαιρετικά δύσκολοι, ιδίως από το 1451. Τα πράγματα δυσκόλεψαν περισσότερο όταν στον Οθωμανικό θρόνο ανέβη ο Μωάμεθ ο δεύτερος σε ηλικία μόλις 20-21 ετών. Φανταστείτε λοιπόν την δύναμη που διέθετε αυτός ο νεαρός τότε,
ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει, ακούστε, 250.000 πολεμιστές, 400 πλοία και ένα τηλεβόλο τεράστιο κατασκευασμένο στην Ανδριανούπολη, που χρειάστηκαν πάρα πολλοί βόες και 2.000 άνδρες για να το σύρουν ως τη βασιλεύουσα. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος διέθετε 7.000 άνδρες, εκ των οποίων 5.000 ήταν Έλληνες και οι 2.000 ήταν ξένοι και λίγα πλοία. Μια σιδερένια αλυσίδα έφραζε καλά τον κεράτιο κόλπο και ένα διπλό τείχος μετάφρο περιέβαλαν την Κωνσταντινούπολη, σημειωτέων ότι δεν ήλθε βοήθεια από πουθενά στον Κωνσταντίνο. Ούτε και από τις άλλες πόλεις της Ελλάδος ήλθε βοήθεια. Τον άφησαν μόνο του. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Πολλοί μέσα στην Κωνσταντινούπολη, όπως λέγει ο Φραντζής, επίστευαν ότι οι υπόθεσεις ήταν χαμένοι. Και το ότι έφτασαν σε σημείο, αν δεν υπήρχε εκείνη η πόρτα, η κεκόπορτα να μπουν μέσα να νικήσουν, αν δεν υπήρχε αυτή η πόρτα, ήταν θαύμα από το Θεό. Πώς άντεξαν στην πολιορκία, θα τα δούμε παρακάτω. Μέσα σε μια νύχτα ο Μωάμεθ, χρησιμοποιώντας τους γενουάτες του Γαλατά, καθάρισε τη γη από το Βόσπορο ως τον Κεράτιο, από θάμνους και δέντρα, έστρωσε σανίδες αλυμένες με λιπαρές ουσίες και έσυρε μέσα στον κόλπο 70 πλοία. Τότε πια αχρηστεύτηκε η σιδερένια αλυσίδα, οι επιθέσεις επίκνωσαν και η πίεση μεγάλωσε. Ωστόσο, ως μήνυμα του Μωάμεθ να αφήσει ο Κωνσταντίνος στην πόλη και ελεύθερος να φύγει